Ποια είναι αυτή? Έλεγε η Λιάννα Παπαγεωργίου και ο Μίστερ Μπούτιας ένιωθε πραγματικός τοπιός του Hollywood, αλήθεια. Είναι μια πραγματική μίζε δευτερούλα και τη σκέφτομαι την Λιάννα Παπαγεωργίου να λέει «Μανίτσα μου, βγες έξω, ξαναμπες μέσα και εγώ θα πω ποια είναι αυτή με μια φυσικότητα που μας κάνει τις δευτέρες μίζερες». Είμαι ο Δημήτρης, είμαι από το Κασέτα. Μη με τραβάτε story, καλέ μου κύριε. Γεια σας. Α, μου κλείνει και το μάτι. Και πάμε να μιλήσουμε για το Next Top Model. Θέλω να μου πείτε, πέρσι είχαμε Μικαέλα, Μέγκη, δεν θυμάμαι κι εγώ ποιες άλλες, κακιές. Mm-hmm. Ποιες πιστεύεις ότι φέτος παίρνουν το σκύπτρο ή θα πάρουν το σκύπτρο της κακίας? Κοίτα, δεν έχω βγάλει ακόμα κάποια απόφαση. Ξέρω ότι... Νομίζω η Κάτια. Πολύ όμορφη, απλά θεωρώ ότι έχει ένα ύφος... Ναι. Στο εδώ. Ωραία, ωραία, ωραία. Στο εδώ κοιτάς. Ξέρω. Πώς τη λέτε αυτή, τι... Η Μαρτίνα αυτή. Ναι. Αυτή. Από τα κορίτσια. Κορίτσια και διαγωνίζονται. Ή η Άννα, μία ξανθιά, ή η Μαριτίνα, ξεκάθαρα. Λέει άλλα από πίσω, άλλα από μπροστά, κράζει τη Μαρία, αλλά μπροστά της μιλάει αυτά. Είναι καλούλα από μπροστά, αλλά από πίσω είναι πολύ. Για πόσα χρήματα πήγαινες καφέ, εσύ και αυτές οι δύο? Και για 50 ευρώ θα πήγαινε. Για το story, ναι, ωραία. Η FF. Ωραία, όσον αφορά ομορφιά ικανότητα, δηλαδή νικήτρια, έχεις εντοπίσει. Άρα πάλι κάτι εδώ. Εγώ κάτια σίγουρα. Σίγουρα κάτι και η... Χαρά. Και αυτό... Η παπά. Η κάτια. Κάτια. Ωραία κάτια. Ωραία, ωραία. Ωραία. Με τα γυαλιά, η μικρούλα. Αυτή πέρασε με το... Η μία καλυφά. Ή με το... με το Golden Pass. Πιστεύεις η κοπέλα λίγο... Λίγο σκουλός με τα φρύδια εδώ πέρα θα... Μην την πω καραφλή, κατάλαβες και λέω. Πιστεύω θα πάει καλά, αλλά δεν νομίζω να φτάσει μέχρι το τέλος. Το Golden Pass. Α, καλή μου φαίνεται, πολύ καλή αυτή. Η Άννα Μαρία. Είμαι πολύ ανθρώπινη, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή, εγώ έχω ρευτεί πολλές φορές στο κανάλι μου, στο YouTube. Μια... Ποια είναι, πήγα από βέλη για κάποιο λόγο. ποια είναι αυτή. Λοιπόν, μου αρέσει η Κατερίνα. Μοντελέ. Μ' αρέσει αυτή η κοπέλα που είναι έγχρωμη, πολύ ψηλή. Μην περιμένω να σου πω όνομα, δεν θυμάμαι. Νομίζω, όχι Ευελίνα, Σουζάνα. Χαρά. Χαρά. Ναι. Λόγω του Τούρκου. Όχι, γενικότερα. Οκ. Okay. Ναι, με τις γωνίες. Όλες έχουν γωνίες, σχεδόν. Μια ψηλή μου, ρε, ξέρεις περισσότερες είναι. Μια όμορφη ψηλή με γωνίες, ναι. Και θέλω να μας πεις ποιος θεωρείς ότι είναι ο πιο αυστηρός κριτής. Ας σκουλός. Νομίζω σκουλός. Οκ. Κύριο Σκουλός. Τον έχουν γλεντήσει. Ο Σκουλός, ξεκάθαρα. Πιστεύω είναι Σκουλός. 5/5 ο κύριος Σκουλός, μάλιστα. Σκουλός. 6/6 ο κύριος Σκουλός. Ξεκάθαρα. Ο Σκουλός. Ο Σκουλός. Ξεκάθαρα. Πρώτο Next Top Model που τον είδα ήταν... Ακόμα και τώρα είναι αυστηρός πάρα πολύ. Δεν άλλαξε. Είναι μερικές φορές καλός, μερικές φορές κακός, ξέρω. Ενώ πέρσι... Πέρσι η Λιάννα. Που το λέει συνέχεια, το έχω κάνει και αυτό το έχω κάνει. Ναι, ισχύει. Είμαι χρηματιστής. Είμαι στο χρηματιστήριο. Κάνει γραμματεύσεις, ξέρω πολλά από χρηματιστήριο. Έχω δουλέψει με μετοχές. Ναι. Είναι και η Παπαγεωργίου. Ποια λεφτά, ποια μουνιά. Για την περσινή νικήτρια, τι έχεις να πεις? Εγώ θέλω να τη δω στο θέατρο, προσωπικά, να δω τι κάνει. Μια κούκλα στις κούκλες. Ναι, ναι. Νομίζω ναι. Καλή ήταν. Καλή ηθοποιός, ε. Ηθοποιός. Τώρα παίζει τέλεια. Ναι. Όχι, ηθοποιός δεν ξέρω. Όχι. Εγώ ήθελα την Ευελίνα. Θα έβλεπες GNTM3 ή με τα αγόρια θα έβλεπες? Ναι, εννοείται. Εγώ το είχα σκεφτεί, λέω, γιατί βάλουνε και φέτος αγόρια, γιατί στο εξωτερικό βάζουνε. Και λέω σε εμάς γιατί. Γίνει GNTM αγόρια. Ναι, στο εξωτερικό. Ναι. Αλήθεια. Ναι, ναι. Δηλαδή μετά από το να περπατάνε από τον ουρανοξύ, θα βάλουν και αγόρια. Ναι. Χαμώ την Αμερική μου.